Έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι θα ακούσουμε αύριο. Και ακόμα δεν το ξέρουμε. Αυτές τις ώρες γίνεται ένα μεγάλο παζάρι. Το σίγουρο είναι ότι θα ακούσουμε κάτι το οποίο θα αλλάξει τα πάντα από την Πέμπτη το πρωί. Το συζητήσουμε είναι πόσο θα τα αλλάξει. Ένα κούρεμα 40, 50 ή 60% έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, έχουμε ακούσει σημαίνοντες επιχειρηματίες του τόπου, ανάμεσά τους και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, να λέει ότι ένα κούρεμα 50% δεν θα είναι εύκολο να το αντέξει η ελληνική οικονομία και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Το ίδιο έχουν πει και άλλοι και με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Τι θα πει αυτό και πώς θα αλλάξει η ζωή μας. Είναι πολύ απλό. Θα μειωθούν όλες οι αξίες στο μισό. Ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα θα μειωθεί στο μισό. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια εσωτερική υποτίμηση. Η υποτίμηση αυτή δεν αφορά το νόμισμα, γιατί το ευρώ δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Θα μείνει ως έχει. Θα έχει την αξία που έχει. Αυτό που θα υποτιμηθεί είναι όλες οι δικές μας αξίες, κινητές ή ακίνητες που υπάρχουν. Αυτό λοιπόν θα πρέπει όταν δούμε το τελικό νούμερο να κάτσουμε και να το αξιολογήσουμε. Και ταυτόχρονα θα μειωθεί και όλο το κόστος που υπάρχει στο μισό. Το κόστος που πληρώνουμε. Μακάρι να μειωθεί και το κόστος το υπόλοιπο. Να έχουμε δηλαδή μια συνολική μείωση στο μισό όσων ζούμε. Μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό λίγο καλύτερα. Δηλαδή, τι εννοείς όταν λες ότι θα υποτιμηθούν όλες οι αξίες οι δικές μας? Δηλαδή, είναι σαν τις παλιές υποτιμήσεις του νομίσματος που υποτιμούσαν τότε τη δραχμή και ξαφνικά όταν ήταν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό δεν είχαν την ίδια αξία τα χρήματά μας? Ή έχει να κάνει με την αξία, για παράδειγμα, των ακινήτων μας, της περιουσίας μας? Με τι έχει να κάνει αυτή η υποτίμηση? Τι θα μειωθούν η αγοραστική μας αξία στο μισό του Έλληνα? Να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Πρώτα απ' όλα, εδώ και 1,5 χρόνο, με τα μνημόνια, τα μέτρα και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε υποστεί, υποτίθεται ότι προσπαθούσαμε να αποφύγουμε αυτό το οποίο θα αποφασιστεί αύριο. Λέγαμε δηλαδή ότι παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα γιατί θα πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και γιατί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αποδείχθηκε τελικά ότι δεν βγήκε το σχέδιο. Και αυτό το οποίο μέχρι πριν από λίγο καιρό το ξορκίζαμε ως κακό, αρχίσαμε να το βλέπουμε ψιλοκαλό τον Ιούλιο, όταν είχαμε το πρώτο κούρεμα του 21%, ένα κούρεμα το οποίο δεν έγινε ποτέ, γιατί φάνηκε πολύ γρήγορα ότι ήταν πολύ μικρό, για να φτάσουμε τώρα, 114 χρόνια, 113 χρόνια μετά το δυστυχώς επτωχεύσαμε, περίπου να λέμε το ευτυχώς επτωχεύσαμε. Γιατί αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω ακούγοντας κάποιους κυβερνητικούς παράγοντες να μιλούν, είναι ότι αύριο περίπου θα ακούσουμε το βράδυ ευτυχώς επτωχεύσαμε. Έχουμε λοιπόν τις εξής απλές συνέπειες. Από ό,τι χρωστάμε, περίπου θα χρωστάμε τα μισά. Το περίπου έχει σημασία, αν το κούρεμα είναι 50%. Σημαίνει πρακτικά ότι εσωτερικά αυτό θα έχει μια αντανάκλαση. Θα έχουν πρόβλημα τα ασφαλιστικά ταμεία. Η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια, το ξέρω, να τα εξαιρέσει. Δεν ξέρω πόσο θα επιτευχθεί αυτό. Τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα έχουν ομόλογα που είναι περίπου 25 δισεκατομμύρια. Εάν έχουμε 50% haircut, και το παίρνω στο πρόθεση εργασία γιατί δεν έχω πληροφορία, ακούω όλα αυτά που λέγονται, σημαίνει ότι αυτά τα 24 δισεκατομμύρια των ασφαλιστικών ταμείων θα γίνουν 12. Άρα λοιπόν μειώνεται πολύ σημαντικά η περιουσία τους. Πού θα βρουν να δίνουν συντάξεις? Εάν έρθει το κράτος να πει θα ενισχύσω εγώ τα ασφαλιστικά ταμεία, επειδή τελειώσαν τα παλιά που ξέραμε, αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσουμε εμείς οι πολίτες φόρο για να τον πάρουν τα ασφαλιστικά ταμεία και να μας δώσουν συντάξεις. Δηλαδή αυτό το παλιό που λέγαμε, δεν πειράζει, θα δώσουν τα ταμεία παραπάνω συντάξεις, αλλά θα πάρουμε δανεικά για να βρεθούν τα χρήματα. Δεν υπάρχει πια. Τελειώνει. Τράπεζες. Μεγάλο κομμάτι και σημαντικό. Οι τράπεζες, όσο και αν για κάποιους μπορεί να είναι αντιπαθείς, είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας. Χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει οικονομία. Και αυτό είναι παραδεκτό από όλους. Οι τράπεζες έχουν ένα μεγάλο μέρος ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Αν τα ομόλογα κοπούν στη μέση, οι τράπεζες θα χάσουν τα μισά από αυτά τα χρήματα. Μπορώ να ακούσω και εγώ την άποψη που λέει έχουν βγάλει τόσα κέρδη, ας τώρα βρουν τρόπο να τα μπαλώσουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ακούω και αυτό που λέει ο κύριος Παπανδρέου, το είπε και το πρωί. Να ρίξουν επιτέλους χρήματα στην πραγματική οικονομία. Πραγματικά να το κάνουν. Αλλά αν δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, να μας πει ο Πρωθυπουργός ποιοι είναι αυτοί και γιατί δεν το έχουν κάνει. Γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό πάλι βοηθούσαμε τις τράπεζες όλοι με χρήματα ακριβώς για να τα ρίξουν στην πραγματική οικονομία. Τα ρίξαν ή δεν τα ρίξαν τελικά? Γιατί αν τα έριξαν, υπήρχε κρατικός έλεγχος. Αν δεν τα έριξαν, να μας πούν τι έβγαλε αυτός ο έλεγχος. Οι τράπεζες λοιπόν θα χάσουν χρήματα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι χρήμα ρευστό στην ήδη στεγνή αγορά δεν πρόκειται να πέσει. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάρει ένα δάνειο,
δεν θα μπορεί μια επιχείρηση, για παράδειγμα, δεν θα δίνουν άλλο δάνεια οι τράπεζες. Αυτό θα έχει απήχηση και σε πιο απλά πρακτικά ζητήματα που αφορούν το μέσο πολίτη, δηλαδή ότι δεν θα έχει τόσο εύκολα πίστοση και από την πιστωτική του κάρτα. Θα φτάσουμε και σε πιο απλά. Κάνω πολύ απλές χρηστικές ερωτήσεις, γιατί σωστό, αυτά γιατί... τα μακροοικονομικά θέματα δεν τα πολύ αντιλαμβανόμαστε εις βάθος. Αλλά με ρωτάνε. Θα αλλάξει κάτι, ναι, στην πίστοση που έχω στην πιστωτική μου κάρτα? Το ερώτημα είναι πάρα πολύ σωστό. Και όλα τα ερωτήματα είναι σωστά. Δεν υπάρχει κανένα λάθος ερώτημα. Να πω ότι πρώτα απ' όλα είμαστε σε μια άγνωστη κατάσταση. Δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Άρα όλα όσα λέμε αφορούν εικασίες. Και γιατί δεν έχει προηγούμενο? Γιατί πολύ απλά το δούνο του πήγαινε μέχρι τώρα σε χώρες, γιατί αυτό έχει γίνει και στην Ελλάδα, όπου υπήρχε ένα νόμισμα. Πέραν μια σειρά από μέτρα, κάναν και μια εσωτερική υποτίμηση ή υποτίμηση του νομίσματος τέλος πάντων και το πράγμα έπαιρνε μια πορεία. Εδώ είμαστε για πρώτη φορά σε μια κατάσταση όπου πρέπει να γίνουν όλα τα άλλα εκτός από την υποτίμηση του νομίσματος. Γιατί το ευρώ δεν υποτιμάται.